Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο βουλευτή που βγήκε εκτός προγράμματος του και παρίσταται εδώ σήμερα για το θέμα του συγκεκριμένου, όπως επίσης και τον μελετητή από την κτηματολόγια ΑΕ, γιατί πολύ απλά μας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί το ζήτημα στο σύνολό του και να δούμε, παρότι ο Δήμος έχει μια μικρή συμμετοχή γενικότερα στο κτηματολόγιο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα περί υπέρμετρες αμαζονίας και όχι μόνο, που έτσι διαβάσαμε όλοι μια ανακοίνωση, την επιστρέφω στους συντάκτες τους. Εμείς εδώ είμαστε για να δίνουμε λύσεις και όχι για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στοπάλωτος. Καλησπέρα. Σε συνέχεια από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δήμαρχος, να πω και εγώ ότι μία από τις προτεραιότητες δημοτικής αρχής είναι τα θέματα κτηματολογίου. Τα θέματα κτηματολογίου είτε αφορούν τη δημοτική περιουσία, είτε τους δημότες και πολύ περισσότερο και τα θέματα υποένταξης του κτηματολογίου που είναι στη μέρος της κεντρικής και νότιας Λευκάδας. Ακόμα περισσότερο μας έχει απασχολήσει και το θέμα του τσουκαλάτου. Για την επίτευξη όμως του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και τη σωστή ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων της Εκτελεστικής Επιτροπής και για την δρομολόγηση των καλύτερων πρακτικών και τεκμηριωμένων κινήσεων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία, η ενημέρωση, τόσο σε μένα που είμαι καθήλυν εντεταλμένος σύμβουλος, στον κύριο Δήμαρχο. Υπάρχουν δύο αντιδήμαρχοι, πολιτική μηχανική, και κατ' επέκταση, μετά από αυτούς, υπάρχουν και οι νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι του Δημάρχου. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, είτε προφορική είτε γραπτή, που να είναι ενημερωμένος ο Δήμαρχος κάποιες μέρες νωρίτερα, έχει ραντεβού. Τέτοια ενημέρωση δεν υπήρχε. Εγώ, επειδή αφορά την περιοχή την δική μου, αφορά φίλους μου, θέλω να θεωρήσω βιαστική και επιπόλη την ανακοίνωση αυτή και άδικη. Στο τεχνικό θέμα. Το καλοκαίρι ξεκίνησε μια διαδικασία στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού επανακαταμέτρησης των γεωτεμαχίων, των αποτεμαχίων, μη άρτιων, όλης της περιοχής, το 90%. Ο κόσμος αυτό το δέχτηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Το δέχτηκε με ελπίδα και προσδοκία μεγάλη. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινήσανε κάποια προβλήματα, τα οποία είμαι γνωστής, ήμουν ο ίδιος αποδέκτης πολλών τέτοιων προβλημάτων και τα αναφέρω. Το πιο σημαντικό λοιπόν από αυτά τα προβλήματα τα οποία ανακύψανε είναι ότι ήταν απαραίτητη η υπογραφή των ομόρων. Αυτό, αγαπητοί και αγαπητές συναδέλφοι, ήταν γνωστό στους μηχανικούς που κάνανε τις μετρήσεις, οι οποίοι τι ζητούσανε, και οι ίδιοι όμως οι μηχανικοί συνεχίζαν να μετράνε χωρίς να ζητάνε ύστερα τις υπογραφές. Το ίδιο το κτηματολόγιο δε ύστερα, σε δεύτερο χρόνο, δικαιολογούσε την απουσία αυτών και τις υπογραφές των ομόρων, καθώς τελευταία στιγμή άλλαζε τις ημερομηνίες της επανακαταμέτρησης. Και αυτό σημαντικό είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ομόρους είτε ήταν στο εξωτερικό είτε ήταν άγνωστοι. Το δεύτερο θέμα το οποίο ανέκυψε στην πορεία και έγινε γνωστό αρχές Δεκεμβρίου σε μια σύσκεψη που έγινε και με τον Πρόεδρο και με την Επιτροπή και με τον κύριο Δήμαρχο, είναι ότι για κάποια επιπλέον ΚΑΕΚ, από ό,τι έχω μάθει και από τον κύριο Βουλευτή, θα μετρηθούν και αυτά.
Και εκείνο το οποίο εγώ και σε συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο και με την τεχνική ομάδα εισηγούμαστε και ζητάμε από το κτηματολόγιο είναι να κάνει δεκτές τις μετρήσεις χωρίς την υπογραφή των χώρων και οποιασδήποτε αντιρρήσεις να προμηθούν στην Α ή στη Β ανάρτηση. Και επίσης, βέβαια, στο καθεστώς αυτού του επαναπροσδιορισμού, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει κυριολεκτά, είναι να συμπεριληφθούν τα αγνώστου που είναι μέσα στον οικισμό. Αυτό το οποίο είχε υποτιμηθεί στις προηγούμενες συζητήσεις με το κτηματολόγιο και δεδομένου ότι ο άγνωστος πλέον πάει στο δημόσιο, όλοι πολύ καλά ξέρουμε ότι άγνωστος, δημόσιο μέσα στους οικισμούς, δημόσιο γενικότερα στην Λευκάδα δεν υπάρχει, αλλά πολύ περισσότερο μέσα στον πολιτισμό των Τσουκαλάδων, σε σπίτια, σε οικόπεδα, εντός οικισμού. Αυτά είναι το πρωτοπό. Τα εντός οικισμού, που είναι σε Αύγουστο. Πολύ περισσότερο τα σπίτια για να σας. Να τοποθετούμε όλοι. Ο κύριος Ροδογιάννης. Ναι, γεια σας για πάντα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, δύναμη, προκοπή και αισιοδοξία για ένα καλύτερο κόσμο. Τώρα, να μην πιαστώ τώρα, γιατί ακουστήκαν και από τον κύριο Δήμαρχο και από τον κύριο Κυπαραδό για κάτι για επαναστατική γυμναστική κτλ. Αυτό για μένα θίγει όλο το χωριό στους καλαδιώτες. Ο αγώνας των καλαδιωτών εδώ και 20 χρόνια που είναι όμοιροι αυτής της κατάστασης δεν είναι παραστατική γυμναστική. Αυτό να το πάρετε πολύ σοβαρά. Για το τελευταίο συμβούλιο, κύριε Ροντογιάννη, και μην κάνετε πώς δεν καταλαβαίνετε. Έκανα πολύ καλά και πάνω σε αυτό σας απαντάω. Και πρέπει να δείχνουμε μια αξιοπρέπεια και κάτι παραπάνω εδώ πέρα. Δεν πρέπει να θυγόμαστε από το παραμικρό. Ανακοινώσεις είναι ελεύθερη βούληση του καθενός των καθενών. Απαντήστε με ανακοίνωση. Όχι τώρα σήμερα αξιοποιούμε ένα συμβούλιο για να απαντήσω και σε τι. Κύριε Ροντογιάννη, με το θέμα του, σας παρακαλώ. Έχει και τηλεόραση. Στο θέμα. Λοιπόν, εμείς τα αιτήματά μας και όταν πήγαμε στη κτηματολόγιο, να σας πω, δεν ξέραμε αυτά που προκύψαν μετά. Είχαμε συγκεκριμένα το γραφτή, λέμε να γίνουν δεκτές οι μετρήσεις, το είχαμε από τότε, και να μετρηθούν.